πολλές είναι οι περιπτώσεις με παράνομες υδροληψίες στο Δήμο Αυδείρων ύστερα από συνεχείς ελέγχους της ΔΕΙΑ Αυδείρων που πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες ημέρες, ενώ άμεση είναι και η επιβολή προστήμων χωρίς να δείχνεται καμία ανοχή στους παραβάτες που εξαπατούν την επιχείρηση σε βάρος των υπόλοιπων πολιτών. Η ΔΕΙΑ κινείται κάνοντας δειγματοληπτικά τυχαίους ελέγχους προκειμένου να διαπιστωθούν ενδεχόμενες παράνομες υδροληψίες. Μεταλήπης διαπιστώσαμε ότι σε αρκετές περιπτώσεις υπήρχαν παραβάσεις με συνέπεια να επιβάλλουμε άμεσα τα προβλεπόμενα από τον νόμο, από τον κανονισμό μας εννοώ, πρόστιμα. Όπως έχουμε τονίσει από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε, διοικούμε τη ΔΕΙΑ με γνώμονα την ισότητα και τη δικαιοσύνη. Γι' αυτό σε τέτοια φαινόμενα είμαστε κάθετοι. Επίσης, όπως ξεκαθαρίσαμε και στην ενημερωτική ημερίδα που διοργανώσαμε το Μάιο στη Γεννησαία, προβαίνουμε σε διακοπές υδροδότησης όσους μπορούν και δεν πληρώνουν. Αφού απεστάλησαν οι ειδοποιήσεις του καταναλωτές με τα μεγαλύτερα ληξιπρόθεσμα υπόλοιπα και τους δόθηκε φυσικά ο απαιτούμενος χρόνος για να τα διευθετήσουν, ξεκινήσαμε τις διακοπές σε αυτούς που μας αγνώρισαν. Βέβαια, πρέπει να τονίσω ότι οι περισσότεροι συνδημότες μας που ειδοποιήθηκαν ανταποκρίθηκαν άμεσα και ήρθαν από τη ΔΕΙΑ για να διακανονίσουν τις οφειλές τους. Μάλιστα, όπως τονίζετε, το προσεχές διάστημα οι έλεγχοι θα ενταθούν με σκοπό την οριστική εξάλληψη αυτών των παράνομων πράξεων. Βέβαια, οι έλεγχοι συνεχίζονται και για να ακριβολογούμε από τις επόμενες ημέρες θα ενταθούν κιόλας. Μόνο να σημειώσω ότι πάντα τηρούμε αυτό που είχαμε υποσχεθεί εξ αρχής και δείχνουμε την απαραίτητη ευαισθησία στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Ωστόσο, στην ανακοίνωση που εξέδωσε η ΔΕΙΑ Αυδείρων αναφέρεται ότι είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο οργανωμένα και συντεταγμένα στην περιοχή του Δήμου, ενώ θα συνεχίσει να συμβαίνει με στόχο την προστασία των συνεπών συμπολιτών μας και την ισότιμη αντιμετώπιση όλων. Όπως έχει ξεκαθαριστεί, οι συνάνθρωποι που ζουν υπό καθεστώς ανέχειας αντιμετωπίζονται από τη ΔΕΙΑ Αυδείρων με κατανόηση και ελαστικότητα, με την επιχείρηση να συνεχίζει το υπεύθυνο έργο της βασιζόμενη πάντα στις αρχές της δικαιοσύνης, της ισότητας και της κοινωνικής ευαισθησίας.